ξέρω αν αυτό ισχύει πρώτα απ' όλα. Υπάρχει αφίσα, το ζήτημα. Φαντάζομαι πως το ζήτημα είναι κατά πόσο πρέπει να χορηγούνται άδειες. Όχι μόνο, κύριε Χρυσόγονε, εκτός από την περίπτωση Ξηρού, έχουμε πάει τώρα ένα βήμα παρακάτω συζήτηση στο εάν κάποια στελέχη ή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ πήγαν ως μάρτυρες σε κάποιες δίκες και αυτό, λέει ο κύριος Καναντιώτης, δημιουργεί ένα θέμα. Δικαίωμά τους μένα, αλλά δημιουργεί ένα θέμα. Πάνω σε αυτό θέλω την άποψή σας. Συγγνώμη, το να καταθέσει ένας άνθρωπος πράγματα τα οποία ξέρει ή πιστεύει σε μια ποινική δίκη σημαίνει ότι εκφράζει πολιτικά έναν συλλογικό φορεά. Εγώ δεν αναφέρθηκα. Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχουν κάποιες διαφορές ανάμεσα στο συλλογικό και στο προσωπικό. Ένας συλλογικός φορέας εκφράζεται μέσα από τα θεσμικά του όργανα. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που έχει 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους και ενδεχομένως 100.000 μέλη, ας πούμε, ο καθένας από αυτούς τους ανθρώπους έχει τα προσωπικά του βιώματα, τις προσωπικές του πεπιθήσεις και βεβαίως. Προφανώς δεν μπορούν να είναι όλα αυτά ισοπεδωμένα σε έναν κοινό παρανομαστή. Το ζητούμενο για μένα δεν είναι ποια είναι τα πιστεύω σε κάποια ζητήματα, παραδείγματος χάρη αδειών κρατουμένων ή οτιδήποτε του ενός ή του άλλου μέλους. Το ζητούμενο είναι τα μέλη και τα στελέχη των κομμάτων να μπορούν να εκφράζουν με θεσμικά κατοχυρωμένο τρόπο, καταστατικά δηλαδή κατοχυρωμένο τρόπο, τις απόψεις τους. Και οι απόψεις αυτές, η σύνθεση των απόψεων αυτών, να συγκροτεί την άποψη του κόμματος. Αντιθέτως, στα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας στην Ελλάδα, τι βλέπουμε? Βλέπουμε έναν ηγεμόνα, αιρετό βεβαίως, αλλά δεν πάει να είναι ηγεμόνα στην πραγματικότητα, είναι αιρετός μονάρχης, να καθορίζει ο ίδιος την πολιτική στάση του κόμματος και όποιον διαφωνεί να τον διαγράφει, εκτελώντας ταυτόχρονα ρόλο εισαγγελέα, δικαστή και δήμιου. Όπως έκανε ο κ. Σαμαράς το Φεβρουάριο του 2012, που διέγραψε 20 βουλευτές του κόμματός του, επειδή αρνήθηκαν να συμμορφωθούν στην κομματική γραμμή που ο ίδιος μόνος του είχε βγάλει, χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Αυτό είναι η δημοκρατία. Θέλω μισό λεπτό.